πρόκειται για ένα μια πλατφόρμα που φτιάξαμε ας πούμε free time project. Οι κρίσεις που βλέπετε στην εικόνα είμαστε εμείς οι δύο παιδιά της πολιτικής που κάνουμε για την ελληνοτροπαδότηση. Είμαστε στο Data Science Lab στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Οι δύο παιδιά δουλεύουν ψήφιοι τετάρτο της οικογένειας σαν postdoc στο δικαστήριο και δουλεύουμε με Big Data, με Data Analytics, με ανάλυση ροών, με flow, δηλαδή με mobile data κλπ. Αυτό το project δεν έχει σχέση με την κάνουμε δουλειά, είναι εντελώς ελεύθερο χρόνο project, το οποίο θα εξηγήσω στο πρώτο μισό πώς προέκυψε. Στο δεύτερο μισό πρόεδρος θα δείξει τις τεχνολογίες που έχουν χρησιμοποιηθεί. Να πούμε ότι είναι μια πολύ πρόσφατη δουλειά, δηλαδή μιλάμε για ένα μήνα και κάτι, το πρακτικό κομμάτι που υπήρχε δηλαδή. Άρα ακόμα δεν είναι διαθέσιμο στην κοινότητα, δεν είναι σε public IP δηλαδή να πει δυνατότητα, θα είναι πιστεύουμε αρκετά σύντομα. Ελπίζουμε να είναι και χρήσιμο όπως θα δείξουμε εδώ πέρα. Πέντε πραγματάκια θα δούμε. Το ένα είναι ποιο είναι το πρόβλημα που πάμε να λύσουμε, τι θεωρία υπάρχει πίσω από αυτά, δηλαδή πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα στο packet. Και το system overview και το 4 που λέει in action είναι στην πράξη τι κάνει το πλατφόρμα και πώς λειτουργεί. Και πώς προγραμματίζουμε να συνεχιστεί στο άμεσο πιστεύουμε μέλλον. Το πρόβλημα που πάμε να λύσουμε είναι να υπολογίσουμε κύματα στη θάλασσα. Όταν λέμε να υπολογίσουμε, εννοούμε όχι forecast όπως κάνει η μετεωρολογική υπηρεσία, ποια θα είναι η κατάσταση της θάλασσας μετά από 6 μετά από 24 ώρες, αλλά αυτή τη στιγμή να μετρήσουμε τον άνεμο και να κάνουμε μια αρκετά ρεαλιστική εκτίμηση της κατάστασης της θάλασσας σε κάποια απόσταση από εκεί που βρισκόμαστε και χρονικά και χωρικά. Δηλαδή σε μία ώρα, ας πούμε, αν θα έχει. Για όσους ασχολούνται γενικά με τα θάλασσα, είτε με σπόρια είτε με κλιματικά, να ξέρουμε ότι μπορεί σε μία ώρα αυτό που βλέπαμε και στην προηγούμενη εικόνα, σε μία ώρα να έχει γίνει έτσι. Και ο λόγος δεν είναι γιατί εδώ που είμαστε εμείς φυσάει, μπορεί να φυσάει 200 χιλιόμετρα πιο βόρεια από εμάς. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Θα το δούμε σαν πράξη, θα το δούμε να έρχεται σαν κύμα μετά από καμιά ώρα, κανένα δύο. Αυτό είναι που δημιουργείται τον κίνδυνο. Δηλαδή, η στόχευση αυτού του project είναι για μικρές βάρκες και μικρά σκάφη, δηλαδή δεν είναι για πλοία. Μικρές βάρκες σημαίνει ότι έχουμε κάποιο σκάφος, πηγαίνουμε στη θάλασσα, βλέπουμε ότι είναι ήρεμη, δεν ξέρουμε ότι σε μια ώρα θα έχει σηκώσει κύμα. Φυσικά το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι όταν βρισκόμαστε σε τέτοια θάλασσα. Δηλαδή, η από πίσω πρώτη εικόνα που φαίνεται είναι στη Μεσόγειο, η Αττική θάλασσα φτάνει 6-7 από φόρ. Η αριστερή εικόνα είναι στο Ατλαντικό, αυτό είναι 9 από φόρ. Το κύμα που βλέπετε εκεί είναι γύρω στα 17 μέτρα. 17 μέτρα κύμα σημαίνει ότι είναι μια ολόκληρη τρέχουσα μεγάλη πολυκατοικία. Προφανώς δεν αφορά βάρκες και μικρά σκάφη, αφορά πλοία. Αλλά το πρόβλημα παραμένει το ίδιο. Δηλαδή, όλοι οι υπολογισμοί που θα δείξουμε και όλο το σκεπτικό είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να γίνει. Ο τρόπος που γίνεται αυτή τη στιγμή, που παντοδοποιείται αυτή τη στιγμή το πρόβλημα, είναι μέσω πρόβλεψη. Πρόβλεψη σημαίνει ότι υπολογίζονται κάποια μοντέλα προσομοίωση για τον άνεμο. Βάσει των μοντέλων του ανέμου γίνεται αναλογή σε κατάσταση θάλασσα, δηλαδή πρακτικά σε πόσο κύμα περιμένουμε να έχει η θάλασσα. Και με βάση αυτό που είπε κάποιοι χάρτες, σαν και αυτούς που βλέπετε εκεί, αυτή είναι βέβαια λίγο παλιά, είναι το 92, αλλά που φαίνεται στο παγκόσμιο χάρτη, για ποιο λόγο οι νότιες θάλασσες είναι πολύ πιο άσχημες σε σχέση με τη βόρεια. Καταρχήν το βόρειο της φέρει λιγότερη, μικρότερη έκταση ανοιχτή στη θάλασσα. Και επίσης στο νότιο ημισφαίριο, όταν έχει άσχημο καιρό, έχει μεγαλύτερη έκταση να αναπτυχθεί στο τοπικό. Και δεν μιλάμε για τον Ισημερινό που είναι οι τυφώνες κτλ. Που είναι γύρω από τον Ισημερινό δηλαδή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτών των ανέμων που φτάνει στο νότιο κομμάτι, τα κόκκινα που βλέπετε δηλαδή. Είναι τα χειρότερα, ας πούμε, σημεία για να ταξιδέψει ένα
κλείω. Αυτό
αυτή είναι η κατάσταση που υπήρχε το τέλος του 15 αρχή του 16 και όπως καταλαβαίνετε αυτή η θάλασσα δεν είναι τίποτα πάρα πολύ ας πούμε τρομερό για κάποιον που ταξιδεύει και πηγαίνει για ψάρι να το σκοτώ. Όμως υπάρχει ένα φουσκωτό με 50 άτομα μέσα και οι μισοί από τους οποίους δεν ξέρουν να λειτουργούν, υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν από εκεί αυτή είναι η ιδέα του γιατί να ασχοληθούμε. Για να πάρουμε μια ιδέα τι ισχύει σήμερα και πόσο σοβαρό ας πούμε, είναι αυτό το πρόβλημα, ειδικά για τις ομάδες διάσωσης, αυτά τα κόκκινα που βλέπετε εκεί κάτω αντιστοιχούν σε ένα πάγιο. Φετινά είναι το 2017. Και αυτά εδώ είναι κάποια στατιστικά που έφερε η παθιαγνωστία για το τι συμβαίνει φέτος που υποτίθεται έχουν μειωθεί οι ροές. Μιλάμε για κάπως 6.000 θύματα μέχρι τώρα στους ομιλητές που έχουν περάσει. Εμείς αυτό που... εδώ έχω βάλει συγκριτικά, έτσι. Εδώ πέρα, ας πούμε, μπορεί κάποιος να συναντήσει σε ένα πέρασμα 5 με 10 μιλίων ένα κύμα 1,5 μέτρου, ενώ στη Μεσόγειο, φεύγοντας από το Λιβύη για να πάει στην Ιταλία, συναντάει κύματα 3 φορές παραπάνω και για ταξίδι μιας εβδομάδας, όχι 2 ώρων. Άρα λοιπόν το πρόβλημα που πάμε να λύσουμε είναι αυτής της τάξης μεγέθους και αυτής της κλίμακας. Σε κάποια σημεία, όπως είναι αυτό εκεί πέρα στην Λιβύη, υπάρχουν και επιπλέον προβλήματα. Για παράδειγμα, δεν έχουμε μέτρηση ανέμου. Εδώ, που γίνονται δηλαδή τα ναυάγια, έχουμε μέτρηση ανέμων, εδώ, που είναι αεροδρόμιο, όχι ακριβώς εδώ. Εντάξει, υπάρχει εδώ στην Ελλάδα δηλαδή να μέτρηση, αλλά τόσο πάντων αξιόπιστες μετρήσεις δεν έχουμε. Άρα, στο δικό μας κομμάτι του Data Analytics, ένα πρόσθετο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μοντελοποιήσουμε με ειδικά μοντέλα πρόβλεψης από αυτές τις 4 ή 5 ή 15 μετρήσεις, να προβλέψουμε τον άνεμο στο σημείο ενδιαφέροντος. Αυτό δεν φαίνεται σε αυτή τη δουλειά. Άλλο. Αλλά εφόσον μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δηλαδή να μπορέσουμε να βγάλουμε μια ακριβή, με αρκετά μεγάλη ακρίβεια για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, όχι μέσω πρόβλεψης από την μεταβλητική υπηρεσία, μπορεί να εφαρμοστεί και να είναι πάρα πολύ χρήσιμο ένα μοντέλο σαν και αυτό που θα δείξουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι το πρόβλημα που πάμε να λύσουμε. Μικρά σκάφη, μικρές βάρκες δηλαδή, σε θάλασσες οι οποίες είναι από αρκετά ήρεμες μέχρι πάρα πολύ δύσκολες. Υπάρχει ένα επιπλέον σημείο που θα εξηγήσω παρακάτω και να κάνει με την επικινδυνότητα. Από αυτές τις εικόνες, για αυτά τα σκάφη, καμία δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Για ποιο λόγο? Γιατί ακόμα και σε αυτή την περίπτωση το σκάφος είναι κλειστό. Είναι δηλαδή φτιαγμένο, είναι σκάφος της ακτοφυλακής, είναι φτιαγμένο για να το καπελώνει το κύμα. Όμως, το να υπολογίσουμε εμείς, ανάλογα με τον άνεμο, πόσο είναι αυτό το κύμα και μάλιστα κοντά στην ακτή, δηλαδή μέσα στην ανοιχτή θάλασσα, δεν υπάρχει περίπτωση να το δούμε έτσι, να φρύνει το κύμα, να σκάει. Το αν θα φρύσει, έχει να κάνει με το αν βρίσκεται κοντά στην ακτή και συγκεκριμένα με το τι βάθος υπάρχει από κάτω. Αυτά έχουμε σωματώσει μέσα στο μοντέλο. Αυτό είναι και η δυσκολία που δεν είναι και τόσο εύκολο το πρόβλημα να το μοντελοποιήσουμε μια-δυο εξισώσεις. Και αυτό είναι που έχει υλοποιηθεί στο back-end της πλατφόρμας. Σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, εμείς βρισκόμαστε κάπου εδώ, μέχρι τα 6.4. Αυτό αντιστοιχεί σε άνεμο περίπου 12 μέτρα το δευτερόλεπτο. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πιο μεγάλους ανέμους, αλλά μια τάξη μεγέθους είναι αυτή. Αν πάμε αυτό να το εφαρμόσουμε σε πιο μεγάλη, πιο ανοιχτή θάλασσα και σε πιο δύσκολο καιρό, μπορεί να φτάσει μέχρι εδώ, 9 και 10 μοφόρα. Αλλά σαν, σε πρακτικό επίπεδο, εμείς αν το εφαρμόσουμε εδώ που βρισκόμαστε, μιλάμε για κάπου τόσο. Πώς λειτουργεί το όλο σκεπτικό? Υπάρχουν μοντέλα στατιστικά τα οποία μπορούν να συνδέσουν την ένταση του ανέμου με το ύψος της θάλασσας. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να εξηγήσουμε λεπτομέρειες εδώ. Είναι αρκετά σύντομα τα μοντέλα. Πάντως υπάρχουν στατιστικές κατανομές οι οποίες το περιγράφουν αυτό αρκετά καλά. Μία παράμετρος που είναι πολύ σημαντική για να ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η θάλασσα, από αυτό δηλαδή βγαίνει το αντίστοιχο των μοφόρων για την κατάσταση της θάλασσας, είναι αυτό που λέει εδώ το significant wave.
μαθηματικά, ας πούμε, είναι ο μέσος, η μέση τιμή του μεγαλύτερου ενός τρίτου δοκιμάτων. Και με βάση αυτό βγαίνουν διάφορα άλλα νούμερα. Για παράδειγμα, αυτό εδώ είναι πολύ κοντά. Αυτό εδώ είναι πολύ κοντά στη μέση τιμή. Το simplified web είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Το maximum web είναι κάτι το οποίο βγαίνει στατιστικά. Δηλαδή, λέει για παράδειγμα ότι αυτό ένα τέτοιο κύμα αυτού του ύψους του το μετάζει περίπου 3 φορές το τετράωρο. Αυτές τις κατανομές, αυτά τα μοντέλα έχουμε εφαρμόσει εδώ, στο δικό μας το σύστημα. Και έχουμε συμπεριλάβει τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν τα μοντέλα, οι οποίες είναι αυτές οι 5. Το maximum web, το κοινή αφορά έρθει. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν μας ενδιαφέρει το μέσο κύμα, μας ενδιαφέρει να βγάλουμε την κατανομή, πόση ώρα θα είμαστε στη θάλασσα και πόσο το μέγιστο κύμα που θα συναντήσουμε στατιστικά. Αυτό δηλαδή είναι η δυσκολία που δεν μπορούμε να το κάνουμε μια και έξω με έναν υπολογισμό, έτσι. Ο μηχανισμός τώρα που δημιουργούνται τα κύματα είναι αρκετά σύνθετος. Έχουμε να κάνουμε όχι με απλή λευτόνια δυναμική, δηλαδή ρίχνουμε κάτι που υπολογίζουμε το τροχιά που πέφτει, έχουμε να κάνουμε με ρεύστο δυναμική. Και μάλιστα αναλόγως την ένταση του ανέμου, έχουμε να κάνουμε με επιφανειακή τάση που μπορεί να κρατάει το κύμα και να κάνει απλά αυτό το κυματισμό των απαλών. Έχουμε κάτι το οποίο φαίνεται σαν να σπρώχνει το κύμα και σιγά σιγά να σχηματίζεται. Έχουμε με ακόμα πιο δυνατό άνεμο εδώ κάτι το οποίο σπρώχνει την καμπύλη του κύματος και το κάνει πιο μυτερό και που αρχίζει και σκάει δηλαδή στην κορυφή. Και δηλαδή αυτό που κάνει. Εμείς δεν έχουμε συμπεριλάβει ακριβώς ρεύστο μηχανική στο δικό μας μοντέλο, έχουμε όμως συμπεριλάβει όλα τα στατιστικά μοντέλα. Και επίσης έχουμε συμπεριλάβει τις πιο σημαντικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, δεν μας ενδιαφέρει πώς κινούνται τα σωματίδια, δηλαδή το particle dynamics που λέγεται στην επιφάνεια σε σχέση με το πιστό. Μας ενδιαφέρει αυτό εδώ πάνω, δηλαδή συνολικά το κύμα πώς φαίνεται σαν ύψος. Επίσης, αυτό που φαίνεται στην προηγούμενη διαφάνεια, εκεί αριστερά, είναι ότι πώς αλλάζει η μορφή, πώς θα πλησιάζει στην αυτή. Όταν βρίσκεται από κάτω ο πυθός, αρχίζει και πιέζεται. Δηλαδή, τα κύματα έρχονται πιο κοντά και γίνονται πιο μικρά. Αυτό είναι ο λόγος που τους κάνει κοντά στην αυτή. Αυτά λοιπόν τα έχουμε λάβει υπόψη μας στα μοντέλα. Από πίσω έχει διάφορα πράγματα που τρέχουν, δεν θα τα εξηγήσουμε όλα. Ας πούμε, εκείνο εκεί πέρα στην μέση με το ζήτα είναι φασματικό μοντέλο που περιγράφει την κατανομή των κυμάτων σαν τις συχνότητες και κάποια άλλα πράγματα που εντάξει δεν έχει νόημα να τα πούμε. Πάντως, για να υπολογίσουμε σωστά πώς συμπεριφέρεται η θάλασσα σε αυτό το κυμάτο, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν είναι μόνο για τους επιστήμονες, αυτά ακριβώς τρέχουν για παράδειγμα στις κάρτες γραφικών. Τα παιχνίδια που έχει τους shaders που δείχνει κυματισμούς θάλασσας, ας πούμε, σε μια λίμνη ή σε μια θάλασσα, για να φανεί φωτορεαλιστικά αυτό, η επιφάνεια της θάλασσας υπολογίζεται ό,τι προς την μετέπειτα τρόπο. Και μετά γίνεται δηλαδή το rendering γραφικό. Θέλω να πω, αυτά χρησιμοποιούνται στην πράξη, δεν είναι μόνο για αυτούς που κάνουν πρόβλεψη καιρού. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία εμάς εδώ, εμείς εδώ το έχουμε περιορίσει το πρόβλημα, για παράδειγμα, εκεί πέρα δείχνει την ενέργεια του κυμάτου σε σχέση με την πηγή του που οφείλονται. Αυτή πέρα που λέει gravity, που είναι η κορυφή, μέχρι το άκρο που λέει από πάνω, wind, είναι τα κύματα που κοιτάζουμε εμείς. Από εκεί και πέρα όμως έχει και άλλα πράγματα που σχετίζονται με κύματα, όπως για παράδειγμα επαλήρειες ή σεισμικά κύματα, όπως είναι το τσουνάμι. Αυτά προφανώς έχουν άλλα μοντέλα, έτσι. Δεν συζητάμε για αυτά τα πράγματα, εμείς μιλάμε μόνο για μοντέλα ανέμου. Εδώ είναι ένα παράδειγμα τι συμβαίνει για πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Αυτά τα δύο κυκλάκια εκεί πέρα είναι για τη φόνη. Δηλαδή εκεί πέρα βλέπετε ότι δείχνει και η ύψος κύματος 30 μέτρα. Ισχύει αυτό, έτσι, δεν είναι λάθος. Αλλά δεν είναι για την περιοχή μας προφανώς. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούμε να υπολογίσουμε, όπως αυτό που βγήκε, ας πούμε, ένα απλό regression μοντέλο σε σχέση με το ύψος κύματος, που δεν υπάρχει γενικά, υπάρχει μόνο εμπειρικά αυτό το τάγμα scale, αλλά υπάρχει τρόπος, βάζοντας κάτω τα δεδομένα, αυτό που κάνουμε εμείς επαγγελματικά για τη δουλειά μας, να το εφαρμόσουμε σε άλλα πράγματα που θα να συναντήσουμε σε data analytics και να δούμε ότι όντως μπορούμε να φτιάξουμε κάτι αρκετά απλό. Σε σχέση, τέλος, εγώ νομίζω εδώ τελειώνω, σε σχέση με την κινδυνότητα που είπα πριν για τις μικρές
ανάγκες. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες που λένε πότε μια κατάσταση θάλασσας είναι επικίνδυνη. Αυτό έχει να κάνει με το μέγεθος της βάρκας, δηλαδή με το αν σε σχέση με το μέγεθος της βάρκας τα κύματα είναι πολύ κοντά και καρφώνεται η μύτη μέσα στο μπροστινό κύμα. Όπως επίσης και με το μήκος κύματος σε σχέση με το ύψος κύματος, γιατί αυτό έχει να κάνει και με το αν βρίσκεται κοντά στην ακτή. Υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι κανόνες, θα τα δείξει μετά ο Πέτρος, τι υπολογίζουμε εμείς. Η ουσία είναι ότι το σχετικό έχει να κάνει με τον υπολογισμό της κατάστασης θάλασσας συγκεκριμένα του ύψους κύματος που θα συναντήσουμε είτε τώρα είτε σε ένα κοντινό χρονικό διάστημα, σε 1-2 ώρες, σε μια συγκεκριμένη περιοχή και το πω σε σχέση με μέτρους που έχουμε αυτή τη στιγμή, επί την πρόβλεψη που μας έχει βγάλει το περιεχόμενο σε 2-3 ώρες και πώς αυτό θα το συνδέσουμε με την επικίνδυνοτητα που να πάρει κάποιος κάποια βάρκα και να πάει στο σημείο αυτό να ταξιδέψει. Εδώ λοιπόν ξεκινάει το τι έχουμε φτιάξει και θα σας τα εξηγήσει ο Πέτρος, που είναι το πιο ειδικός στις τεχνολογίες της Angular και RESTful Services κτλ. Και καλησπέρα και από μένα. Όπως είπε και ο Χάρης, χρειαζόμαστε κάποιες μεταβλητές με οι οποίες θα υπολογίσουν κάποια μοντέλα. Αυτές οι μεταβλητές είναι το βάθος της θάλασσας στην περιοχή που θέλουμε να προβλέψουμε, πόσο μακριά είναι αυτή προς τα πίσω ανάλογα άνεμος που φυσάει, προφανώς ο άνεμος, και πώς είναι η διάρκεια του ανέμου. Αυτά μας βοηθάνε για να υπολογίσουμε αρχικά πόσο επικίνδυνη είναι η θάλασσα σε κάποια ράντο σημεία που υπολογίζουμε σε μια περιοχή που μπορεί στην αρχή. Okay, αυτό είναι τι υλοποιείται σαν πλατφόρμα ουσιαστικά. Πίσω έχουμε μια βάση δεδομένων, το Open Source πάει μαζί με το Open Data μάλλον. Οπότε χρειαζόμαστε πηγές δεδομένων που θα μας δίνουν, ας πούμε, το βάθος της θάλασσας. Εμείς το βρήκαμε από το OpenStreetMap. Και θα θέλαμε να έχουμε και σε κάποια μορφή τον άνεμο. Μετά έχουμε μια πλατφόρμα η οποία συνδυάζει, παίρνει όλα αυτά τα δεδομένα από τη βάση, κάνει κάποιους προορισμούς για να το δώσει μπροστά στους χρήστες. Αυτό βγαίνει σαν ένα REST service. Και μπορεί να κάνει να το διαβάσει σε όποια μορφή θέλει. Θα ψήνουμε REST service, διαβάζεται από παντού. Εμείς χρησιμοποιήσαμε την Angular. Ένας λόγος είναι ότι μπορεί να παίξει και σε desktop και σε mobile έτσι όπως είναι. Οπότε δεν χρειάζεται να πειράξουμε το δικά μας καθόλου. Και εννοείται για τις βάσεις έχουμε PostGIS, έχει τις περισσότερες λειτουργίες για γεωγραφικές πληροφορίες, ίντεξη και αυτά που χρειαζόμαστε για να είναι γρήγορο και αποδοτικό αυτό που κάνουμε. Ένα άλλο από αυτών των τεχνολογιών. Open source, έτσι γιατί δεν συμπάμε σε μάτα πουθενά. Και το leaflet, που δεν ξέρω αν αναφέρω προηγουμένως, είναι ουσιαστικά για να μπορέσουμε τους χάρτες, να μπορέσουμε τους καρπινούς διαδραστικούς και να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες και να βάλουμε εμείς τις πληροφορίες, να απεικονίσουμε. Αυτές είναι κάποιες έξυπνες συσκευές, τις οποίες μπορούμε να τις κουμπώσουμε στα κινητά μας και θα μπορούσαμε να πάρουμε μετρήσεις από αυτά που θέλαμε, όπως θα δείξεις στο demo αργότερα. Mm. Και πάνω, έτσι, που λέει sensor, USB, Wi-Fi κτλ. Επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ανοιχτά δεδομένα για να τραβάμε αυτά τα δεδομένα από κάπου, υπάρχει δυνατότητα να βάλουμε μια τέτοια πράγμα. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πάρουμε κάποιες πηγές δεδομένων που θέλαμε, ok, όπως θα δείξω και μετά, η θέση του χρήστη, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πάρουμε άλλη εφαρμογή για το κινητό, δεν είναι κάτι δύσκολο. Αλλά άλλες πληροφορίες όπως ο άνθρωπος και αυτά χρειαζόμαστε κάτι πιο εξειδικευμένο. Κατάσταση, γιατί είναι ακόμα σε αλφα τεστ.
ποιο είναι θάλασσα. Από τη στιγμή που αυτό είναι θάλασσα και μέσα θα πάμε να γεμίσουμε κάποια τυχαία σημεία για να μπορέσουμε να βρούμε εντάσει τη θάλασσα σε εκείνα τα σημεία που κάποια να βρούμε την δημιουργία που πάμε. Αυτό είναι το μοντέλο που δουλεύει, είναι στη Μαρίνα Αιγαία. Ένα τυχαίο σημείο, ο Ρόγκος και πού υπάρχει αυτή, σε όλη αυτή την ευθεία. Άρα, έχοντας την ταχύτητα του ανέμου, έχουμε την αγώσιμη από τη στεριά, δεν τη σαλαμίνα, μπορούμε εκεί να υπολογίσουμε αυτό το σημείο, το ρόμπο, το μοντέλο. Αυτό που περιγράφει ο Χάρη. Αυτό είναι τι θα επιστρέψει η εφαρμογή. Όλο το πανέμορφο που σα έδειξα. Και αυτό είναι μετά τι βρίσκεται, τι βλέπει ο χρήστη. Οπότε, σε εκείνο το σημείο, ο μέσο όρο που άφηκε είναι 75 μέτρα. Πέρυσι το είχαμε βάλει για κάποιο τέξι ότι από πίσω δεν υπάρχει στέκια όπου έχει στην ανοιχτή θάλασσα. Η ταχύτητα του ανέμου, η διάρκεια, η διεύθυνση του ανέμου συγγνώμη σε radians, το ύψος, η ταχύτητα του κύματος, το μήκος του, η περίοδό του, αν το κύμα σκάει αυτό που χάνεις είναι κοντά στη στεριά. Οι άλλες μεταβλητές βγαίνουν επιδεμικά γιατί είχαμε μοντέλο και όλα επηρεάζει από το πόσο έχω ταξιδέψει από αυτό που θέλει να είμαι στη θάλασσα. Οπότε αυτό θα είναι κατά κάποιον τελείω όλο. Αυτό είναι λίγο σχολικά. Ένα απόγευμα. Το από πίσω είναι το πακέτο των δεδομένων. Για φάτα μια λίγο μέσα στο σχολικά. Το από πίσω τέλο πάντων το πακέτο των δεδομένων που κυκλοφορεί στο δίκτυο και έχει μέσα τι παραμέτρου που βλέπουμε που ήταν πριν στο παλαιονάκι και οι οποίε βέβαια σε τελική μορφή δεν θα τι βλέπει ο χρήστη έτσι γιατί δεν έχει νόημα να τι δει έτσι. Αλλά οι τιμέ είναι αυτά για παράδειγμα το πρώτο που λέει Depth είναι αυτό που έχουμε τραβήξει εμεί σαν βάθο σε εκείνο το σημείο από τα ανοιχτά δεδομένα. Το Point Speed είναι αυτό που αναγκαστικά τώρα το δίνει ο χρήστη, δεν το έχουμε σε μετρητή δηλαδή να το τραβήξει το σύστημα από μόνο του. Θα έπρεπε κανονικά να υπήρχε κάποιο έλεγχο στο δίκτυο που να μπορούμε αντίστοιχα να πούμε να ζητάμε εκείνη τη στιγμή από εκείνο το μετρητή τόσο που τη θυμάμαι ως πανέλη. Και οι υπόλοιπες παράμετροι είναι αυτές που βγαίνουν από το μοντέλο. Για παράδειγμα, το Wave Length είναι λίγο πάνω πριν, δηλαδή απόσταση από το ένα κύμα στο άλλο. Υπολογίζουν πάλι με κάποιες εξισορρές και κάποιους κάνοντες. Σε ό,τι αφορά το τι περιμένουμε να πώς περιμένουμε να προχωρήσει. Προφανώς πρόκειται για κάτι που εξελίσσεται σαν δημιουργικό, δηλαδή όπως όλα τα σχεδόν όλα τα ανοιχτά λογισμικά με ένα τζάκι ρόλο. Προς το παρόν αναπτύσσεται από εμάς. Αν κάποια στιγμή έχει όρεξη άλλη ομάδα να το συνεχίσει, ευχαρίστω, θα είναι ανοιχτό. Όταν θα είναι έτοιμο, θα πει κάποιο πάνω για να το δει, μπορεί δηλαδή να το χρησιμοποιεί. Η ιδέα είναι ότι μπορεί κάποιος να μπει στο site, να το δώσει το σημείο που είναι, να το δώσει ένταση ανέμου, να το υπολογίσει εκεί που είναι αυτά όλα τα πράγματα. Εννοείται ότι θα μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα front-end δικό του, αν θέλει να δουλεύει κάπως αλλιώς. Η μία ιδέα που υπάρχει τώρα είναι να μην είναι ράβδο τα σημεία αυτά που και να βγάλουμε το πίτα, αλλά με κάποιον άλλο τρόπο. Αναλόγως στην εφαρμογή που θέλει να κάνει δηλαδή. Το βασικό είναι ότι το δικό μας το σύστημα θα του δίνει σε ένα σημείο που βρίσκεται και με τι ένταση ανέμου και θα τραβάει όλα τα άλλα δεδομένα που χρειάζεται για να κάνει τον υπολογισμό των μοντέλων και τα κύματα. Για εκείνο το σημείο, ξαναλέω έτσι. Και βέβαια πρέπει αυτό να δοκιμαστεί στην πράξη, να το συγκρίνουμε με προβλέψεις μετεωρολογικές και να δούμε κατά πόσο είμαστε κοντά. Από ό,τι έχουμε δει εμείς, έχει κάποιες αποκλήσεις ο υπολογισμός των κυμάτων γιατί γίνεται με προεξελιστικά μοντέλα, με στατιστικά μοντέλα. Οπότε, ας πούμε, μπορεί να μην έχει ένα μέτρο κύμα, να έχει 1,5 μέτρο. Δεν θα έχει 5 όμως. Έτσι, θέλω να πω, σαν τάξη μεγέθους, είμαστε στα προβλεπόμενα. Και το πλεονέκτημα το βασικό είναι ότι δεν πρόκειται για πρόβλεψη, πρόκειται για πραγματική εκτίμηση εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι η βασική διαφορά δηλαδή από τις προβλέψεις. Δύο λόγια για το από πού είμαστε και πού μπορείτε να βρείτε συνέχεια αυτού του πράγματος. Ελπίζουμε στους επόμενους μήνες, όχι αργότερα. Ασχολούμαστε, όπως είπαμε, κυρίως με ανοιχτά με data mining και με data analytics και με διάφορα τέτοια πράγματα όσο το δυνατόν με ανοιχτές πηγές, γιατί δεν έχει νόημα
αντίστοιχες δουλειές που έχουν γίνει παλιότερα και έχουν παρουσιαστεί στο προηγούμενο κόσμο είναι το Σαχάνα που παρουσιάζεται το 2015, που είναι συστήματα διαχείρισης βασικά των κομμάτων και του συντονισμού στα νησιά και το Προμηθέας που έγινε την επόμενη χρονιά στοιχείο. Το δεύτερο είναι φτιαγμένο από κοντόα, από δικούς μας ανθρώπους που είναι φτιαγμένο σε πλατφόρμα, δηλαδή από το μηδέν, ας πούμε, σε Python. Και είναι πολύ καλή δουλειά. Ένα γρήγορο λάιτε μου. Αυτό είναι τι βγαίνει σαν το αποτέλεσμα του SMS όλων των υπολογισμών που έχει περιγράψει ο Χάρης μέχρι στιγμή. Βγαίνουν 20 δηλαδή σημεία που μαζεύουν τις πληροφορίες. Και μετά υπάρχει το πάλι που δίνοντας κάποιες τιμές. Άρα γι' αυτό το αποτέλεσμα όλων των προηγουμένων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια ερώτηση. Να ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, ο Γιωργάκος, 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 ο Γιωργά